μας είναι δεύτερης γενιάς εταιρείας, που σημαίνει ότι εγώ και η αδερφή μου είμαστε τα παιδιά αυτών που την ιδρύσαν πριν περίπου 37 χρόνια. Από την πρώτη ημέρα ίδρυσης της εταιρείας, ο σκοπός ήταν πάντα να βρίσκει λύσεις για τον Έλληνα παραγωγό. Στην πορεία εξελιχθήκαμε σε εταιρεία κατασκευών θερμοκηπίων το 1987 και στη συνέχεια εξελιχθήκαμε πάρα πολύ δυνατά στον τομέα κατασκευής, σχεδιασμού και κατασκευής κτηνοτροφικών κτηρίων. Είναι εύκολο το να μιλάμε για κάτι τέτοιο στις δύσκολες μέρες που περνάμε? Καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, ο πρωτογενής τομέας αγροτικών προϊόντων, είτε κτηνοτροφικών είτε αγροτικών, έχει να κάνει με τη διατροφή. Για να σταματήσει να δουλεύει αυτή η βιομηχανία, πρέπει να σταματήσουμε να τρώμε. Επομένως, θεωρώ πως μπορεί να μην είμαστε στις καλύτερες ψυχολογικά εποχές που έχουμε περάσει, αλλά η βιομηχανία συνεχίζει να είναι εύρωστη και να δουλεύει. Και ναι, υπάρχει αρκετός χώρος για εξέλιξη. Υπάρχει χώρος και για νέα άτομα, τα οποία ακούμε πολύ νέοι ότι απογοητευμένοι από την κατάσταση θέλουν να γυρίσουν σε κάποιο χωριό ή σε κάποια περιοχή να στήσουν μια μονάδα αγροτική κτηνοτροφική. Σωστά. Θεωρώ ότι η αγροτική παραγωγή και η ενασχόληση, αν θέλετε, με την παραγωγή ζωντανών προϊόντων είναι από τη φύση της δύσκολη. Επομένως, ναι, δεν είναι κάτι απλό να το ξεκινήσει κανείς και είναι και μια ιδιωτική πρωτοβουλία που θα κάνει, αλλά σαφώς και έχει μικρότερο ρίσκο από άλλες επενδύσεις και μπορεί να βασιστεί στο γεγονός ότι η χώρα μας παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας. Άρα θα μπορέσει να τα πωλήσει και εύκολα. Κάποιος αγρότης ή κτηνοτρόφος που έχει ήδη μια μονάδα ή κάποιος που θέλει να ξεκινήσει αυτή την ενασχόληση, τι μπορεί να βρει στη δικιά σας εταιρεία? Αυτό που σίγουρα θα βρει είναι πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, ώστε να πάρει ένα κτίριο πάρα πολύ καλά προσαρμοσμένο για το ελληνικό κλίμα. Είτε είναι θερμοκήπιο, είτε είναι ποιμνιοστάσιο ή οποιαδήποτε άλλη κτηνοτροφική μονάδα. Η εταιρεία μας εδώ και πέραν της 15ετίας έχει δικό της τμήμα ερευνών, όπου χρησιμοποιούμε την τελευταία λέξη τεχνολογίας για να δούμε τι χρειάζεται όσον αφορά την κτηριακή κάλυψη, είτε είναι ζωικό κεφάλαιο, είτε είναι λαχανοκομεία, παραδείγματος χάρη. Και είναι εύκολο πλέον και οικονομικά προσιτό το να δημιουργήσει κάποιος τέτοιες εγκαταστάσεις? Το εύκολο σε τεχνικό επίπεδο είναι πάρα πολύ εύκολο. Ξέρουμε τι κάνουμε, ξέρουμε πώς το κάνουμε, μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα με τη σύγχρονη τεχνολογία που είναι διαθέσιμη και στην ελληνική αγορά σαφώς. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη δική μου εταιρεία. Η Γιοελάς είναι μια μεταλλευτική ελληνική επιχείρηση ελληνικών συμφερόντων. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1998 με την ανακάλυψη των μεγαλύτερων κοιτασμάτων, μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, στον κόσμο. Κοιτασμάτων Αταπουλγίτη, ένα πολύ σπάνιο αργυλοπυρητικό ρηκτό, το οποίο βρίσκεται σε τρεις περιοχές στον κόσμο. Στο Αταπούλγους, Τζόρτζια, των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Σενεγάλη και από το 1998 στην Ελλάδα. Σήμερα με 5 μεγάλα κοιτάσματα έχουμε φτιάξει ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο δυναμικότητας 140.000 τόνων, το οποίο βρίσκεται στην παραγωγή, στην περιοχή των Γρεβενών, όπου από το προϊόν τον Αταπουλγίτη, το ρηκτό, έχουμε φτιάξει γύρω στα 150 τελικά προϊόντα. Το 25% εκ των προϊόντων αυτών αφορούν τη ζωική παραγωγή και τη χρήση στις ζωοτροφές. Ένα άλλο ποσοστό αφορά τη χρήση για βιοπροστασία στα κτίρια εκτροφής και άλλο ένα ποσοστό αφορά τη χρήση στις καλλιέργειες, σαν έδαφο βελτιωτικό. Τελικά είμαστε ευλογημένοι σαν χώρα, έχουμε πηγές προϊόντων, ενέργειας, οτιδήποτε άλλο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε περισσότερο? Είμαστε ευλογημένοι. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι είμαστε ένα πλούσιο κράτος, με πλούσιο υπέδαφος, και χρειάζεται, θέλω να πω, να το αναπτύξουμε αυτό το υπέδαφος το οποίο έχουμε. Άρα χρειάζεται να υπάρχουν και μηχανισμοί. Τώρα, συγκεκριμένη την περίπτωση τη δική μας, έχουμε προχωρήσει πολύ δυναμικά και βέβαια εξάγουμε, οφείλω να πω, το 90% της παραγωγής μας σε 50 κράτη στον κόσμο, μέχρι Ασία και Λατινική Αμερική και Ευρώπη βεβαίως, Βαλκάνια, Ρωσία,
Και οι προοπτικές είναι μεγάλες. Αναπτυσσόμαστε με ρυθμούς της τάξης του 30% τα τελευταία χρόνια και ευελπιστούμε και αυτή τη χρονιά και την επόμενη να πάμε πάρα πολύ καλά. Εκτός από το εργοστάσιο που είπατε στην περιοχή των Γρεβενών, πού μπορεί να σας βρει κάποιος που ενδιαφέρεται? Στο site της εταιρείας μας, της UELAS, έτσι υπάρχουν πολλά βίντεο που παρουσιάζουν τις εφαρμογές του Ανταπολγίτη, εξειδικευμένα στα αγγλικά. Η παρουσία μας βέβαια είναι παντού στην Ευρώπη, με διαθέτες. Σε συγκεκριμένα σημεία είμαστε εμείς οι ίδιοι που εξάγουμε και βρισκόμαστε σε επαφή με τον τελικό το χρήστη. Και κάθε χρονιά και καλύτερα. Πολύ σημαντική και βλέπω κάθε χρονιά. Πέρσι ήμασταν στην Αγκρότικα και εκεί είχαμε πάρα πολύ κίνηση. Και αυτή τη χρονιά ήταν σημαντική, πολύ σημαντική η συμμετοχή του κόσμου. Όχι μόνο είδαμε όλους τους πελάτες μας από Ελλάδα και Κύπρο, είδαμε όμως και πελάτες των Βαλκανίων, ας πούμε τη Βουλγαρία, Βουλγαρία και Σερβία, που δεν είχαμε δει άλλες χρονιές. Άρα θεωρώ ότι γίνεται και εδώ δουλειά και βελτιώνεται η εικόνα της έκθεσης εδώ. Η Milk Plan ΑΕ είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, δηλαδή αποτελείται ουσιαστικά δύο ελληνικές οικογένειες αποτελούν την εταιρεία, η οποία όμως τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια έχει αναπτύξει πολύ έντονο εξαγωγικό προφίλ. Εξάγουμε τα προϊόντα μας σε περίπου 80 χώρες, αλλά κατέχουμε και την ηγετική θέση εντός της ελληνικής αγοράς. Και είναι καθήκον μας να υποστηρίζουμε και τις τοπικές κλαδικές εκθέσεις και τους τοπικούς φορείς και γενικά οτιδήποτε γίνεται εντός Ελλάδας, ώστε να αποδεικνύουμε και να επιβεβαιώνουμε κάθε φορά ποιος είναι ο ρόλος της εταιρείας εντός Ελλάδας. Η εταιρεία επικεντρώνεται κυρίως στα αυτόματα αρμέγματα. Η εταιρεία κυρίως παράγει δεξαμενές ψήξης γάλακτος, αρμεκτικά συστήματα για αγελάδες, για πρόβατα και για γίδες, και τα τελευταία χρόνια έχει μπει και στον τομέα της μεταποίησης των προϊόντων, έχοντας μικρές γραμμές τυροκόμησης και παραγωγής γιαούρτης. Είναι πολύ αισιόδοξα τα σχέδια και όλες αυτές τις δράσεις για μια εταιρεία εν μέσω κρίσης που βιώνουμε όλοι στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Η εταιρεία, όπως σας είπα, έχει έντονο εξαγωγικό προφίλ και βρέθηκε να κάνει πάρα πολλές επενδύσεις στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Επένδυσε πάρα πολύ σε τεχνολογία, σε γνώση, ώστε τώρα να βρισκόμαστε ανάμεσα στις καλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στους τομείς μας. Είναι εύκολο για κάποιον νέο να ξαναγυρίσει στην αγροτική ζωή, στην κτηνοτροφική ζωή, να δημιουργήσει μια μονάδα, φυσικά με την στήριξη της εταιρείας σας που παρέχει τα προϊόντα? Δυστυχώς εύκολο δεν είναι τίποτα. Το περιβάλλον γύρω μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ό,τι και να γίνει, πρέπει να υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εμείς όμως είμαστε εδώ πέρα για να μπορέσουμε να πείσουμε τους ανθρώπους ότι αξίζει τον κόπο ο πρωτογενής τομέας να αναστηθεί και να ξαναξεκινήσει να παράγει από την αρχή. Είναι αυτό το οποίο θα δώσει το έναυσμα ίσως να ξαναξεκινήσει η ελληνική οικονομία να δουλεύει, να λειτουργεί. Στη συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάσατε και ένα πρωτοποριακό σύστημα για ρομποτικό άρμεγμα κάποιου ζώου. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό για τους αγρότες, οι οποίοι πλέον δεν θα πρέπει να είναι όλη τη μέρα στο στάβλο τους πάνω από τα ζώα, θα μπορούν να έχουν και περισσότερο ελεύθερο χρόνο να αναπροσαρμόσουν τη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμασταν σαν εταιρεία να δούμε πότε θα μπορέσουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τα πλαίσια τα ελληνικά. Το ρομποτικό άρμεγμα υπάρχει στην Ευρώπη από το 1994. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπήρχε κανένα ρομποτικό σύστημα μέχρι και τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, όπου η Milk Plan πρώτη τοποθέτησε το πρώτο ρομποτικό σύστημα στο Κιλκίς. Είναι υποχρεωτικό για τον αγρότη να το δει το επάγγελμά του σαν επιχείρηση και να το εξελίξει. Τι σημαίνει αυτό? Επενδύω, βάζω τεχνολογία και προσπαθώ γενικά να δω με τα λεφτά μου πώς μπορώ να δημιουργήσω κάτι καλύτερο. Το ρομποτικό άρμεγμα, κυρίως στις αγελάδες, είναι μονοδρόμος. Είναι κάτι που θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια, το θεωρούμε πλέον δεδομένο. Πάρα πολλά τα ωφέλη, τα χρειάζονται οι κτηνοτρόφοι, το χρειάζονται οι γαλακτοβιομηχανίες, το χρειάζονται όλοι. Θα μας πείτε δύο λόγια για την παρουσία σας στην έκθεση και το πώς τη βλέπετε και πόσο σημαντική είναι αυτή η έκθεση για τον κλάδο? Όπως είπα και προηγουμένως, η εταιρεία είναι έντονα εξαγωγική. Συμμετέχουμε σε εκθέσεις όλο τον κόσμο, από την Αμερική, από την Ιαπωνία, από τη Γερμανία. Οπότε η έκθεση που γίνεται μέσα στα πόδια μας στη Θεσσαλονίκη είναι δεδομένο ότι πρέπει να συμμετέχει η εταιρεία με πάρα πολύ καλή παρουσία. Η ιστορία της εταιρείας OSGA, η οποία εισήλθε στο κλάδο παραγωγής ελαστικών το 2004, ξεκινάει το 1994.
Η ΟΣΚΑ στοχεύει στο να εξελιχθεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς εταιρείες παγκοσμίως. Για το λόγο αυτό, αναπτύσσεται με σταθερά βήματα εμπρός, επενδύοντας συνεπώς τα κέρδη της στον κλάδο. Αποστολή της εταιρείας είναι να αναπτύσσεται συνεχώς και να προμηθεύει τους πελάτες της με αξιόπιστα και ποιοτικά προϊόντα. Αποστολή της ΟΣΚΑ είναι επίσης η αφοσίωσή της σε διαχρονικές κοινωνικές και περιβαλλοντολογικές αξίες και κανονισμούς. Όραμα της εταιρείας είναι να εξελιχθεί σε δημοφιλή και αναγνωρίσιμη εταιρεία παγκοσμίως, προμηθεύοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα, προσιτά και αποδοτικά, με σκοπό την ικανοποίηση των καταναλωτών. Η ΟΣΚΑ εφαρμόζει σύστημα ποιοτικής διαχείρισης ISO, σύστημα περιβαλλοντολογικής διαχείρισης και σύστημα ασφάλειας και υγείας της εργασίας. Κάθε ένα από τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Είναι η εταιρεία η οποία ιδρύθηκε από τον υποφαινόμενο το 1972 εδώ και 45 χρόνια και είχε σαν πρώτο αντικείμενο την εκόλαψη νεοσών από παραγωγής και σήμερα έχει διευρυνθεί στα μεγέθη τα οποία σήμερα αντικατοπτρίζουν την σημερινή πλέον δομή και δραστηριότητα της εταιρείας, η οποία είναι μια εταιρεία η οποία έχει από η μικρότερη που ήταν κάποτε ας πούμε στα ξεκινήματα του χώρου της φινοτροφίας να είναι η μεγαλύτερη σήμερα στον χώρο τον αντίστοιχο της Ελλάδας, να είναι η εταιρεία η οποία είναι πολύ πιο πάνω από τη δεύτερη μετά από εμάς, να είναι η εταιρεία η οποία δραστηριοποιήθηκε και σε άλλους τομείς δραστηριότητας παρεμφερείς τομείς της πρωτογενούς παραγωγής. Έχουμε επεκταθεί στο κομμάτι της γαλοπούλας, στο κομμάτι του κουνελιού. Έχουμε επεκταθεί στο κομμάτι της... Έχουμε εργοστάσιο pet food, σκυλοτροφών. Έχουμε εργοστάσιο αλεύρων. Έχουμε δραστηριότητες στις πρώτες ύλες πλέον σημαντικές και μάλιστα μπορώ να πω ότι είναι σε μεγέθη τέτοια που πάνε να πάρουν την πρωτιά στο χώρο, σε όλο τον ελληνικό χώρο, στο χώρο των πρώτων υλών και των ζωοτροφών γενικά. Έχουμε δραστηριοποιήσει το κομμάτι των αλεύρων και σήμερα η παρουσία μας εδώ πέρα σηματοδοτεί την επαφή με όλον αυτόν τον κόσμο με τον οποίο η εταιρεία μας δραστηριοποιείται και έρχεται σε επαφή. Ερχόμαστε σε επαφή σήμερα με όλον τον κόσμο της πρωτογενούς βασικά παραγωγής, στην οποία προσφέρουμε, δίνουμε ας πούμε, ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει και το ό,τι καλύτερο σημαίνει ποιοτικές τροφές, σημαίνει χαμηλό κόστος πρώτων υλών και σημαίνει ουσιαστικά στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής που τόσο έχει ανάγκη τις δύσκολες μέρες που περνά ο τόπος μας σήμερα,
η Ελλάδα. Ακριβώς είστε αισιόδοξος ότι μέσα σε αυτές τις δύσκολες μέρες θα υπάρχουν τομείς όπως είναι η κτηνοτροφία ή η πτηνοτροφία που θα αναπτυχθούν και θα μας κάνουν να χαμογελάσουμε. Εγώ μπορώ να πω ότι περνάω τα δύσκολα αυτά χρόνια με πολύ αισιοδοξία. Όταν λέω με πολύ αισιοδοξία, αναπτύσσουμε ετησίως με 26-27% άνοδο στις δραστηριότητές μου. Θεωρώ τον εαυτό μου, την παρουσία μου στον χώρο αυτόν σημαντική και τη θεωρώ, ας πούμε, ότι ακουμπάει την πρωτογενή παραγωγή, βοηθάει την πρωτογενή παραγωγή και από αυτήν την σκοπιά νιώθω όμορφα γιατί προσφέρω στην πρωτογενή παραγωγή με την έννοια ότι ο κτηνοτρόφος, ο πτηνοτρόφος, ο αγελοτρόφος, ο χειροτρόφος με το όνομα Νητσιάκο, ακουμπώντας το όνομα Νητσιάκος, έχει κάτι παραπάνω να κερδίσει από ό,τι κέρδιζε μέχρι σήμερα. Η παρουσία μου είναι εδραιωμένη πλέον στην Ήπειρο, στα Γιάννενα, στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στην Ετωλοκαρανία, στις εγκαταστάσεις της ΒΙΠΕ Αστακού Ετωλοκαρανίας, με ζωοτροφόμιλο αλευρόμιλο, έχω το σφαγείο της Μακρούδας, πρώην Σαραμούρτζη, έχουμε το σφαγείο της, του πρώην συνδυασμού Μυγρίτα Σερών. Έως στην Νότια Ελλάδα με την παρουσία μας με ένα καινούργιο κτηνοσφαγείο της Τανάγρα, είμαστε σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία ασχολείται με την εισαγωγή και την εμπορία υλικών και μηχανημάτων χορτοδεσίας. Ασχολούμαστε σχεδόν με όλα τα μηχανήματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση του τριφυλιού κατά κύριο λόγο και των άλλων χόρτων όπως είναι το άχυρο και τα ελαιούχα φυτά που γίνονται ζωοτροφή. Η εταιρεία έχει έδρα της ΣΕΡΕΣ, αναπτύσσεται σε όλη την Ελλάδα, έχουμε πολιτές σε όλη την Ελλάδα, έχουμε συνεργαζόμενες μονάδες και συνεργαζόμενα καταστήματα. Το τελευταίο διάστημα, εκτός από τα υλικά χορτοδεσίας που φέρνουμε, που είναι εισαγωγή από Σουηδία, Πορτογαλία και Ιταλία, και τα αγροτικά μηχανήματα που εισάγουμε από Ιταλία, τα υγρασιόμετρα που εισάγουμε από Δανία, ξεκινήσαμε και την παραγωγή γεωργικών μηχανημάτων για πρώτη φορά στην Ελλάδα και παρουσιάζουμε φέτος στη ζωοτεχνία για πρώτη φορά ένα διπλό χορτοσυλλέκτη. Και το θεωρούμε επιτυχία δεδομένου ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση από τον κόσμο. Πόσο εύκολο είναι να αναπτυχθεί μια εταιρεία και να κάνει σχέδια μέσα σε όλη αυτή την δυσκολία? Η αλήθεια είναι ότι η χρονιά που διανύουμε είναι μια δύσκολη χρονιά για τους αγρότες, μια χρονιά δύσκολης διαχείρισης των οικονομικών τους. Εμείς πιστεύουμε παρόλα αυτά ότι για όλους υπάρχει τρόπος, υπάρχει από γεωργούς υπάρχει όρεξη, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διάθεση. Ας πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και το χρήμα να διαθέσουν προκειμένου να συνεχίσουν να υπάρχουν σε αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε. Είναι εύκολο κάποιος νέος να ασχοληθεί με αυτόν τον κλάδο, δεδομένου ότι πολλοί πλέον νέοι απογοητευμένοι από την κατάσταση θέλουν να στραφούν προς την κτηνοτροφία, τη γεωργία? Εντάξει, είναι πολύ απλό να σκέφτεται ένας ότι πρέπει να ασχοληθεί με την γεωργία ή την κτηνοτροφία. Η γεωργία και η κτηνοτροφία δεν είναι απλές δουλειές, δεν είναι απλές εργασίες που θα σηκωθείς το πρωί να πάει να κάνεις τη δουλειά σου, είναι εργασίες που προϋποθέτουν εξοπλισμό, προϋποθέτουν τεχνικές γνώσεις και προϋποθέτουν και μηχανήματα. Αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα αποκτήσει ένας άνθρωπος της πόλης και πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που ξεκινάνε να μπουν στη γεωργία και την κτηνοτροφία για κάποιους λόγους να πέφτουν έξω. Παρ' όλα αυτά είμαστε πάντα κοντά, είμαστε κοντά με τους πολιτές μας, εμείς οι ίδιοι. Είμαστε σε διαθέσιμοι να ενημερώσουμε τον κόσμο, να τους φέρνουμε πιο κοντά στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, να ενημερώσουμε για νέα προϊόντα, για νέες τεχνικές. Επίσης μέσα από τα site μας καθημερινά βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν και παρακολουθούν και ελέγχουν πράγματα που την προηγούμενη πενταετία, δεκαετία δεν γινόταν. Πώς κρίνετε την διοργάνωση της έκθεσης της συγκεκριμένης και πόσο σημαντική κρίνετε για τον αγροτικό κόσμο? Εγώ πιστεύω ότι η αγρότικα και η ζωοτεχνία είναι δύο εκθέσεις που γίνονται στη Θεσσαλονίκη και γίνεται μήμα σε αυτό, δεδομένου ότι είναι πολύ κοντά στο να ενημερώσουν τον κόσμο. Βλέπουμε ότι υπάρχει απήχηση εκ μέρους των γεωργών. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί
που είναι αντίθετοι, είναι αυτοί που ενδεχόμενα την περίοδο της έκθεσης κλείνουν τους δρόμους και σε αυτό είμαι αντίθετος, δεδομένου ότι σε μια γιορτή τους έπρεπε οι δρόμοι τουλάχιστον να είναι ανοιχτοί. Να υπάρξει και χειρία τέλος πάντων. Εκτός από τις αίρες που είναι η έδρα σας, πού αλλού μπορούν να σας βρουν, μπορούν να σας βρουν σε όλη την Ελλάδα? Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν συνεργαζόμενα καταστήματα, τα οποία θα φέρουν και το σήμα μας πλέον και θα μπορούν εκεί πέρα οι πελάτες μας και γενικώς οι γεωργοί και οι εκτινοτρόφοι να μπορούν να γνωρίσουν και τα προϊόντα μας και να δεχτούν κάποιες πληροφορίες και κάποιες από τις υπηρεσίες μας. Η εταιρεία μας έχει έδρα το Λεόκαστρο. Η κύρια μας παραγωγή είναι λέβητες ξύλου και πέλετ. Σχεδιάζουμε, παράγουμε μηχανήματα στην Ελλάδα. Στην έκθεση της ζωοτεχνία ήρθαμε για να παρουσιάσουμε το νέο μας καυστήρα που είναι ένας λέβητας από 8 έως 32 κιλοβάτ με διαστάσεις και αναλογίες για να μπορεί να μπει σε ένα μπαλκόνι. Κατά τέλος για να ζεστάει ένα διαμέρισμα μέχρι 300 τετραγωνικά. Είναι ανταγωνιστικό μηχάνημα ενός καυστήρα αερίου ή ενός καυστήρα πετρελαίου. Διαθέτει ενσωματωμένο ζεστό νερό χρήσης και η κατανάλωσή του είναι στα μισά από ένα λέβητα πετρελαίου ή στο 40% φθηνότερο από ένα λέβητα πέλετ.